Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα συνομιλήσουμε με τον επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης της Κομωτινής Σπάρτακος, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραΐσκο, για τα αποτελέσματα των εκλογών στη Ροδόπη και τον ρόλο του προξενείου στην εκλογική διαδικασία. Καλησπέρα, κύριε Καραΐσκο. Καλησπέρα, κύριε Κινέζο. Αρχικά, πώς είδατε το αποτέλεσμα των εκλογών στο τοπικό επίπεδο και τις καταγγελίες μετέπειτα για παρέμβαση του τουρκικού προξενείου? Το αποτέλεσμα στην Ροδόπη ήταν όντως διαφορετικό από ό,τι σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ίσως θα μας έδινε μια περηφάνεια ότι κάπου διαφοροποιούμαστε, αλλά δυστυχώς το χρώμα δεν είναι ακριβώς ροζ, αλλά είναι τουρκουάζ. Είναι δεδομένο ότι έγινε η παρέμβαση που αναφέρατε, όλοι το συνομολογούν, καθότι κάθε φορά στις εκλογές έχουμε κάτι διαφορετικό στην περιοχή μας. Σας θυμίζω τις ευρωεκλογές του 2019, όταν οι νομοί Ροδόπης και Ξάνθης είχαν διαφορετικό χρώμα από όλη την υπόλοιπη χώρα, καθότι το κόμμα ΔΕΠ, ισότητας, φιλίας και ειρήνης και άλλων τινών, είχε προτεύσει στους δύο νομούς. Έτσι έγινε και τώρα, στη Ροδόπη συγκεκριμένα, γιατί στην Ξάνθη δεν υπήρχαν αρκετές ψήφοι. Και στη Ροδόπη είχαμε λοιπόν την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ με την υποψηφιότητα Φερχάτ. Από καιρό φαινόταν από τα τουρκικά δελτία ειδήσεων και τα κανάλια τα τουρκικά ότι προβάλλονται αυτές οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες, η μία του Φερχάτ εδώ και η μία του Ζέιμπεκ στην Ξάνθη, και πράγματι και οι δύο εξελέγησαν. Τυχαίο δεν νομίζω. Κατά τα άλλα, μπορούμε να πούμε όμως ότι είχαμε και μία νίκη ως τοπική κοινωνία χριστιανών και μουσουλμάνων, την εκλογή του κ. Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος κατάφερε κόντρα στον προξενικό μηχανισμό που τον υπονόμευσε με κάθε τρόπο να επανεκλεγεί με το Πασόκ. Κύριε Καραΐσκο, ωστόσο αυτό δεν είναι κάτι πρωτοφανές για την περιοχή. Διαχρονικά συμβαίνει αυτό. Είδαμε και τον κύριο Ιλχάν να το καταγγέλει και επίσημα στη Βουλή. Ωστόσο, υπήρξε ποτέ κάποια ουσιαστική παρέμβαση της ελληνικής πολιτείας για να σταματήσει όλο αυτό? Κοιτάξτε, δυστυχώς όταν μιλάμε για ελληνική πολιτεία, κατά κανόνα τι εννοούμε? Εννοούμε τα κόμματα εξουσίας. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ένα κρατικό συμφέρον το οποίο να είναι απαράβατο και όλοι να το σέβονται. Δυστυχώς έχουμε τα συμφέροντα του κόμματος που βρίσκεται στα πράγματα και το οποίο προσπαθεί να προσατεριστεί όσο δυνατόν περισσότερους ψήφους χωρίς να υπολογίζει τίποτα απολύτως. Έτσι λοιπόν η λεγόμενη ελληνική πολιτεία είδαμε ότι δεν έκανε τίποτε σε όλα αυτά τα χρόνια και τώρα και νωρίτερα, αλλά τα πράγματα όμως συσσωρεύονται και βλέπουμε ότι πλέον το έχουμε όλοι αποδεχθεί. Και μέσα στην ελληνική επικράτεια έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο στο οποίο εμφανίζεται το κράτος να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι δυνατόν? Ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα? Οι κρατούντες είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το παραμικρό. Για ψηφοθυρικούς φαντάζομαι λόγους. Για τους ψηφοθυρικούς λόγους, γιατί δεν θέλουν να προκαλέσουν υποτίθεται την απέναντι χώρα. Σε ποια χώρα γίνεται ανεκτή μια τέτοια παρέμβαση? Βλέπουμε το τι συμβαίνει, ας πούμε, στην Αυστρία, στη Γερμανία, όπου προξενικές αρχές καλούνται σε απολογία της Τουρκίας ή και κλείνουν επειδή υπάρχουν παρεμβάσεις στα τζαμιά μέσω των ημάμιδων. Εδώ αυτό θεωρείται δεδομένο και έχουμε φτάσει στο επίπεδο του επηρεασμού των εκλογικών αποτελεσμάτων. Εδώ και χρόνια, βέβαια. Τι περιμένουμε άλλο να συμβεί? Υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες οι οποίες διέπουν τη λειτουργία των προξενικών αρχών. Υπάρχει η συνθήκη της Βιέννης, η οποία λέει το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει κάθε προξενική αρχή. Αυτό τηρείται στην Κομωτινή, στη Θράκη. Είναι λογικό από την άλλη μεριά να διαθέτει η Τουρκία στην Κομωτινή όχι μόνο ένα πρόξενο αλλά και 6 υποπρόξενους? Είναι δυνατόν 7 διπλωμάτες της Τουρκίας να δρούν σε μια πόλη σαν την Κομωτινή και σε μια περιοχή σαν την δική μας? Ποιο είναι το αντίβαρο σε αυτό? Είναι το Υπουργείο Εξωτερικών που εδρεύει στην Ξάνθη με 1-2 διπλωμάτες το πολύ? Κάποια στιγμή οι αρμόδιοι θα πρέπει να τα σκεφτούν σοβαρά, όχι με κομματικά κριτήρια, αλλά με τα κριτήρια της συλλογικής μας, του συλλογικού μας συμφέροντος και της αλήθειας των πραγμάτων εν τέλει. Κύριε Καραΐσκο, εκτιμώντας το αποτέλεσμα των εκλογών, βλέπουμε ότι το προξενείο ελέγχει πάνω από 10.000 ψήφους. Αυτό τι σημαίνει αφενός για τη μειονοτική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης στην περιοχή, αλλά και για το όσα επιτρέπουμε εμείς να συμβαίνουν? Το πόσες ψήφους ελέγχει είναι πραγματικά στο περίπου προσδιορίσιμο. Πράγματι πρέπει να είναι πάνω από 10.000. Από τις 12.500 του κύριου Φερχάτ, η συντριπτική πλειοψηφία, κατά τη γνώμη μου, ήταν καθοδηγούμενες. Αν υπολογίσουμε ότι και της κυρίας Σιμπέλ Μουσταφάογλου
Κάποιες ψήφοι καθοδηγήθηκαν προς τα εκεί, καθότι δεν φαινόταν νωρίτερα να χαίρει κάποιες ιδιαίτερες δημοφιλίες στην περιοχή. Μιλάμε σίγουρα για 10 με 15.000 ψήφους σε ένα σύνολο 25.000. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο ποσοστό επίσης, και πρέπει φυσικά να κινητοποιήσει τους αρμοδίους, όπως είπαμε και πριν. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα ελπιδοφόρο σημάδι, όπως αναφερθήκαμε προηγουμένως και στην εκλογή του κ. Ιλχάν, ότι δεν είναι το ποσοστό αυτό το οποίο φαινόταν σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Τουλάχιστον ο αστικός πληθυσμός της μειονότητας φαίνεται ότι έχει αποδεσμευτεί από τέτοιου είδους εξαρτήσεις. Δεν είναι τα πράγματα όπως είναι σε κάποια αμιγώς μειονοτικά χωριά, όπου τα ποσοστά αποδοχής των προξενικών επιλογών είναι στα ελληνικά. Και στην πόλη ο κόσμος είναι πιο ελεύθερος να εκφραστεί εκλογικά. Ελπίζουμε ότι αυτό το φαινόμενο θα επεκταθεί και τα επόμενα χρόνια. Οι 10-15.000 ψήφοι είναι άνθρωποι χωρίς εκλογική συνείδηση, πολιτικοποιημένοι, ή θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό, ασκούνται κάποιες πιέσεις δηλαδή για να αναγκαστούν να δώσουν αυτή την ψήφο? Κοιτάξτε, στο χωριό σίγουρα υπάρχει μια πολύ έντονη κοινωνική πίεση έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αν σε ένα χωριό από τις 400 ψήφους οι 390 είναι σε μια κατεύθυνση, θα αναζητήσουν όλοι τις 10 που λείπουν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δύσκολα κανείς φεύγει από το κοπάδι όσο ζει σε μια μικρή κοινωνία. Στην πόλη αυτή η πίεση χαλαρώνει, δεν υπάρχει. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική συνειδητότητα της μειονότητας, τι να λέμε εδώ. Νομίζω ότι όλος ο ελληνικός λαός έχει χάσει κάθε πολιτική συνείδηση. Βλέπουμε ένα τεράστιο κομμάτι των ψηφοφόρων να μετακινείται από το ένα κόμμα εξουσίας στο άλλο, προφανώς κρίνοντας με ιδιοτελή και καθόλου πολιτικά κριτήρια, όπως είδαμε την Κυριακή που μας πέρασε, και δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό είναι χαμηλού μορφωτικού επίπεδου ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν έναν κόσμο στον οποίο κινούνται κάπως ιδιαίτερο, τόσο όσον αφορά το πολιτισμικό υπόβαθρο, όσον αφορά βέβαια και τις επαγγελματικές ανασχολήσεις, αγροτικά κυρίως κτλ. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Καραΐσκο. Θα θέλαμε να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα, όμως θέλω να πω ότι μάλλον έχει τα καλά του. Εμείς επικεντρώνουμε στην εκλογή του κυρίου Ιλχάν, που τη θεωρούμε πολύ θετική. Ελπίζουμε ένα κομμάτι των μειονοτικών ψηφοφόρων και συμπολιτών μας να απελευθερωθούν από την πίεση αυτή την οποία νιώθουν, και αν θυμάστε από χρόνια εμείς κάναμε ολόκληρη καμπάνια εναντίον της λειτουργίας του τουρκικού προξενείου, ή τουλάχιστον υπέρ της στελεχειακής του αποδυνάμωσης από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, γιατί ακριβώς έχει αυτά τα αποτελέσματα. Παραμορφώνει τις δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα μας. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα εισακουστεί η φωνή και της τοπικής κοινωνίας και οι κρατούντες θα λάβουν μια πιο σοβαρή στάση απέναντι στο φαινόμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραΐσκο. Καλό σας βράδυ.